Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα. Μια ηλιόλουστη εβδομάδα ξεκινάει για εμάς. Μια υπέροχη μέρα, μια ημέρα αγάπης για όλους μας. Η Ελένη και ο Μάκης από εχθές το βράδυ κρατούν στην αγκαλιά τους το πανέμορφο κοριτσάκι. Το δώρο που ήρθε στη ζωή τους και τους έχει κάνει τρεις ευτυχισμένους. Και μπορεί η λέξη αυτή να μην περιγράφει αυτά που μας είπε η Ελένη σήμερα από το πρωί. Εχθές το βράδυ γεννήθηκε η κορούλα τους, 2750, πανέμορφη, υγιέστατη. Να τους ζήσει, να είναι καλά, να το δουν όπως χαίρονται. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Με πήρε τηλέφωνο η Ελένη 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί. 4 μου στείλουν εμένα μηνύματα στο Twitter. Α, εσένα 4 ώρα. Το ναι. Ξημέρωμα. Το ξημέρωμα. Ναι, 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 ναι. Δεν αποχωρίζεται τη μικρούλα λεπτό. Τους έχει πάρει το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή. Ζουν μόνο γι' αυτό. Ο Μάκης νομίζω ότι μιλάει χαμογελαστά. Μιλάει, μπορεί. Είναι στον έντομο ουρανό, πετάει, δεν μιλάει. Το ίδιο και η Ελένη. Και είναι το δώρο που περίμεναν και που τους ήρθε και που όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Να είναι καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, γιατί... Καλώς ή κακώς και εμείς είχαμε τηλεφωνήματα, θυμάστε τώρα τι γινόταν. Μιλάμε τώρα ότι μας έχει πάρει μέχρι το κοινή και κοινοφιλία, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Κούρτσχαρ που φωνάζει τον Ρο και γέννησε η Ελένη. Εμείς να της ευχηθούμε να είναι υγιής, να είναι τόσο ευτυχισμένη όσο είναι σήμερα σε όλη της τη ζωή. Να πω ότι έχω πάρει ήδη δώρα τα οποία πρέπει να πετάξω γιατί νόμιζα ότι ήταν αγόρι. Μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τελευταία στιγμή παλεύαμε για τα χρώματα, δεν ξέραμε πώς να είναι το να σας ζήσει. Δεν ξέραμε αν είναι γαλάζιο με ροζ ή ροζ με γαλάζιο. Εγώ ήμουν από αυτούς που νόμιζα ότι ήταν αγόρι. Το σημαντικό είναι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν είναι αγόρι κορίτσι, να είναι υγιές και να κρατήσει αυτή η ευτυχία τους όπως είναι σήμερα για τουλάχιστον μια ζωή. Και ακόμα παραπάνω. Ναι. Εγώ τι να προσθέσω μετά από όλα αυτά. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, Γρηγόρη. Τα είπες όλα. Γιατί είπες αυτά τα οποία μπορεί να πει κανείς, που είναι ελάχιστα μπροστά στη χαρά και την ευτυχία των ανθρώπων που γίνονται γονείς. Να σας ζήσει το κοριτσάκι, να το χαίρεστε με όλη σας, με όλο σας το χρόνο, να του δώσετε όλη σας την αγάπη. Και από εμάς έχετε τις καλύτερες και μεγαλύτερες και θερμότερες και πιο εγκάρδιες ευχές. Και να πούμε ότι από το πρωί όλος ο κόσμος εύχεται στην Ελένη. Η ίδια στέλνει φιλιά σε όλο τον κόσμο. Εγώ έχω ακούσει πιο πολλές ευχές από ό,τι στα δικά μου παιδιά. Δηλαδή να σας ζήσει. Εγώ καλύφθηκα για τα δικά μου. Εγώ το ίδιο. Και θέλω να σου πω, Ελένη μου, να σας ζήσει και από την πλευρά μου να είναι τυχερό κάθε βήμα του να είναι άλμα στην επιτυχία. Και αν κανένα βράδυ έτσι κλαίει και δεν μπορείς να το κάνεις καλά, φώναξε με. Ένα ανανούρισμα με τη μελωδία. Θα το ηρεμήσω. Φώναξε με. Θα το απαγγείλω. Να κοιμηθεί το μωρό γρήγορα. Και με το σύνθημα γεννά τον Ελένη. Εγώ να ευχηθώ από τη σειρά μου, επειδή είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το παιδί είναι το επιστέγασμα ενός μεγάλου, ενός ατελείωτου έρωτα. Η ευτυχία τους να είναι παντοτινή και κυρίως η μικρή να έχει υγεία, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Νομίζω ότι τυχερό θα είναι έτσι κι αλλιώς η ζωή του.